και κόπτονται, γιατί είναι άδικος φόρος, είναι δίμευση και τα λοιπά, παράξενα. Τρία είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: ανεργία, ιδιοκτησία, κατανάλωση. Ακούσατε λέξη? Πήγε ο Πρωθυπουργός στη συνδιάσκεψη κορυφής και λέει, σας ομιλώ ως εκπρόσωπος των ανέργων. Πόσες συζητήσεις έγιναν εδώ μέσα για τους ανέργους, μέχρι που φτάσαμε στην θρασίτα και στην προκλητικότητα ότι μειώνεται και η ανεργία, γιατί ίσως κάπου θα βρέθηκαν κάποιες μερικές χιλιάδες τετραμηνίτες εποχιακοί την ώρα της κορύφωσης του τουρισμού. Εύχομαι να πάει καλά ο τουρισμός, αλλά να μένει και κάτι στο εθνικό εισόδημα. Υπάρχει μια άποψη που λέει, εξακολουθητικά πείσμονα, πεισματικά ψεύδι, υπάρχει μια άποψη που λέει βγαίνουμε, ελευθερωνόμαστε από το μνημόνιο και από την Τρόικα. Πιάνουν τα λένε. Με τη διαφορά θα είναι ένα κάποιο άλλο σύστημα επιτήρησης που είναι ήδη εγκαθιδρυμένο. Είναι εξπέρ στις μεταμορφώσεις, στα ψευδόνυμα, στις ψευδεστήσεις, και με ψευδεστήσεις πάνε να κρατήσουν ζωντανό ένα λαό τον οποίο τιμωρούν. Παραδείγματος χάρη, το 2000, σας το λέω και ως δικηγόρος αυτό, με το 2014 είναι μόλις 14 χρόνια. Άρα το αδίκημα του, το έγκλημα του χρηματιστηρίου δεν έχει παραγραφεί. 15 ή 20 χρόνια είναι το κακούργημα αυτής της τάξεως. Και τι είπε ο τότε πρωθυπουργός? Ας πρόσεχαν. Ύστερα λένε, ας πρόσεχαν τώρα, λένε, έχω ακούσει από υπουργούς, ας πρόσεχαν που επέταγαν τα λεφτά τους να χτίζουν σπίτια. Αυτή είναι η ιδιοκτησία. Άλλος λέει, έχω κοσμοαντίληψη να μην έχω σπίτι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Έτσι χτυπάνε ένα λαό? Ύστερα τον τιμωρούν γιατί ήταν και τρελός στην κατανάλωση. Κανένας δεν προέβαλε ένσταση όμως γιατί δίνανε τα αποπλανητικά δάνεια, τα επονίδιστα, τα επαχθή, τα παραπλανητικά, επαναλαμβάνω, για να πουλάνε τα βιομηχανικά τους προϊόντα, για να κάνουν εξοπλισμούς υπερμιζαρισμένους. Αυτά είναι τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Έτσι έγινε η χρεοκοπία. Όχι για τον κακό καταναλωτή λαό ή γιατί έκανε και απεργίες ο λαός. Κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι πολύ σκληρή η αντιπολίτευση και το ΚΚ, διότι απεργίες, παραδείγματος χάρη, και γκρεμίζουν το σύμπαν, είναι απόλυτοι. Εγώ δεν είδα ούτε απεργίες από το ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε τι αντιπολίτευση έχετε που θέλετε να την αναγορεύσετε σε μπαμπούλα διεθνούς δικαίου. Και σας λέω τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ιστορικός. Το 1898 είχαμε πτώχευση, η οποία έπαιρνε τα χρέη από το 1824, τα δάνεια της Αγγλίας, από τα δάνεια του Τρικούπη, από τις πολεμικές αποζημίωσεις του 1897. Το 1898 ήρθε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος. Αντιμετωπίστηκε η πτώχευση της χώρας. Διαβάστε ιστορία, όχι μόνο αριθμούς της δεκάρας. Και ο ΔΟΕ επέβαλε φόρο στις προσόδους, τις μονοπωλιακές του ελληνικού κράτους. Να σας τις θυμίσω. Το αλάτι, το φωτιστικό πετρέλαιο, τα σπίρτα, τα τραπουλόχαρτα, το τσιγαρόχαρτο και η σμύρη δανάξη. Το 1933 είχαμε πάλι πτώχευση. Βενιζέλος του 32, το 33 Παναγής Σαλδάρης το διαχειρίζεται. Και βάζει τρόπο εξοφλήσεως των δανειστών. 33 δεν είχαμε, είχαμε και τη μικρασιατική καταστροφή, είχαμε τις συμφορές. Πρόσοδοι από τα τελωνία Αθηνών Πειραιός μέσων εξοφλήσεως του δανείου του 33. 38, πάλι πτώχευση. Μας ενάγει
το Βέλγιο στο Διεθνές Δικαστήριο των Βρυξελών. Αυτά είναι για το σήμερα, δεν είναι για το χτες. Και κάνει ο Μεταξάς προσφυγή και κερδίζει τη δίκη, διότι λέει αδυνατό να σας πληρώσω χωρίς να πεθάνει ο λαός μου και χωρίς να καταστραφεί η δομή του κράτους. Και υπάρχει νομολογιακό προηγούμενο. Εγώ ανακάλυψα ως ιστοριοτήφης και το εγκρίνει, επικροτεί ο ΣΥΡΙΖΑ το 1953 το σύμφωνο του Λονδίνου. Γιατί όχι, έτσι διαχειρίζεται κανείς και διαπραγματεύεται. Όχι πώς θα, θα κάνει καλύτερα τα μαθήματά του. Ένας λαός, ο ελληνικός λαός, που τον γονατίσατε και πεθαίνει και δεν ακούγεται. Και αντί να πείτε ουρανομίκη συμμογές, πεθαίνει ο λαός μου. Τι λέτε, έχω κάνει τα μαθήματά μου και είμαι σένιος. Και τώρα περιμένω, θα σας κοροϊδέψουν οι φράγκοι. Όπως σας έχουν κοροϊδέψει, μας έχουν κοροϊδέψει κάθε φορά αιώνες τώρα. Δεν πιστεύω τίποτα. Διαβάζω και παρατηρώ, είναι ένας φίλος μου καθηγητής της εμπορικής, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ο Γιώργος ο Βάμβουκας που λέει πειραγμένα όλα και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και σε αυτές τις ανακοινώσεις τα δημοσιονομικά και εθνικολογιστικά στοιχεία. Και σας λέω καταλήγοντας, γιατί δεν έχω χρόνο, κοιτάξτε, είμαστε πολύ πρόθυμοι, εγώ δεν θέλω τίποτα. Να οργανώσουμε τη σύγκρουση. Έρχεται η σύγκρουση. Μη ζούμε με ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Παναλαμβάνω. Ανεργία, δηλαδή την απασχόληση να ασφαλίσουμε, την ιδιοκτησία να ασφαλίσουμε, την κατανάλωση ως μέσον αναπτύξεως. Θα έρθείτε σε λίγο καιρό, θα μιλάτε για την κατανάλωση. Πώς θα τη συντάξουμε ώστε να επιστρέφει το χρήμα στην αγορά, να δούμε τι θα κάνουν και οι τράπεζες και να μπορέσουμε να ζήσουμε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας, σε διάβασα τότε στα εφηβικά μας και το θυμάμαι.